Καλή δύναμη. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σήμερα εδώ από την Καλαμαριά απευθύνουμε κάλεσμα συμπόρευσης στους εργάτες, τους εργαζόμενους, σε όλους τους ανθρώπους του Μόχθου, στα νέα παιδιά που δίνουν καθημερινά τη μάχη της επιβίωσης με τις οικογένειές τους στις γειτονιές όλης της Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ παντού σε όλες τις εκλογικές μάχες και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές. Και αυτό δεν είναι ένα απλό προεκλογικό σύνθημα. Είναι κάλεσμα για όλες τις μάχες που δίνουμε μαζί παντού, όπου ζει, στενάζει, εργάζεται, μορφώνεται, υποφέρει η κάθε λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά της. Μπορούμε να κάνουμε την πραγματική διαφορά με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές, το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Γιατί η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού θα είναι το πραγματικά καινούριο, το πραγματικά διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει αισιοδοξία, θα δώσει ανάταση στο λαό μας. Η ισχυροποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπορεί να εκφράσει τη γνήσια λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι στην πολιτική που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με κριτήριο μόνο την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων της. Και γι' αυτό τσακίζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Αυτή την πολιτική υλοποιούν διαχρονικά με τη σύμφωνη γνώμη τους όλες οι κυβερνήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, όπως και αν ονομάζονται. Μια πολιτική η οποία τα προηγούμενα χρόνια και στη χώρα μας πήρε τη μορφή των μνημονίων. Αυτή ακριβώς την πολιτική εξειδικεύουν και οι διοικήσεις των άλλων κομμάτων στους Δήμους και στις περιφέρειες. Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Μεγάλου Κεφαλαίου, θα είναι η λαϊκή απάντηση στην ενιαία επίθεση που εξαπολύουν οι διάφορες κυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι Δήμοι και οι περιφέρειες ως στηρίγματα αυτών των πολιτικών. Και αυτό όντως θα είναι ένα διαφορετικό εκλογικό αποτέλεσμα. Και δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα που θα λύνει τα χέρια του πολιτικού προσωπικού της άρχουσας τάξης, των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, για να συνεχίσουν ανενόχλητοι να ξεζουμίζουν αυτή το λαό μας, στηρίζοντας τα κέρδη του κεφαλαίου, κουκουλώνοντας τη φτώχεια, την ανεργία, συνεχίζοντας την όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή στα επικίνδυνα για τους λαούς ιμπεριαλιστικά σχέδια. Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, εργάτες, υπάλληλοι, άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, επιστήμονες, οι αγρότες, που γονατίσαμε κυριολεκτικά στα χρόνια της κρίσης για να ψηλώσουν κι άλλο τα κέρδη των λίγων, που δώσαμε τη μάχη για να σταθεί όρθια η λαϊκή οικογένεια με την αλληλεγγύη, την διεκδίκηση. Ήρθε η ώρα να πούμε αρκετά, δεν πάει άλλο. Θέλουμε πίσω τη ζωή μας με τα δικαιώματα που είχαμε, εναρμονισμένα βέβαια με τις σύγχρονες, συνεχώς διευρυνόμενες λαϊκές ανάγκες.
Θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Όλοι εμείς που φορτωθήκαμε, όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία μνημόνια, δεν πιστεύουμε στα παραμύθια περί του δήθεν τέλους των μνημονίων. Ακριβώς ξέρουμε ότι είναι εδώ όλοι οι νόμοι τους, οι δεσμεύσεις τους, οι θεσμείς τους, οι θεσμοί τους, οι αξιολογήσεις τους. Είναι εδώ τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Καπιταλιστικής Ένωσης, στην οποία πίνουν νερό και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα. Όλοι εμείς που δεν θέλουμε την πατρίδα μας να μετατραπεί σε μια απέραντη νατοϊκή βάση από την Αλεξανδρούπολη ως την Κρήτη, που ξέρουμε καλά ότι το ΝΑΤΟ σημαίνει χούντες και πολέμη και όχι ειρήνη και ασφάλεια για τους λαούς, όπως κοροϊδεύει η νατοϊκή αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αναλάβει την εργολαβία στην περιοχή για τις βρωμοδουλειές του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλοι εμείς που δεν ανεχόμαστε ο ΣΥΡΙΖΑ να λερώνει τους ηρωικούς αγώνες του λαού μας, τους αγώνες του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που ξέρουμε ότι η αγωνιστική, η κομμουνιστική, η ταξική αριστερή στάση και δράση σε παρόντα χρόνο δεν είναι μια απλή κληρονομιά ενός ιστορικού ονόματος, αλλά ενεργή δράση σήμερα για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΝΑΤΟ, για να φύγουν οι βάσεις του θανάτου για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο για το σοσιαλισμό. Που ξέρουμε ότι η πραγματική αριστερά δεν ακολούθησε ποτέ το δρόμο της προσαρμογής στο σύστημα, της υποταγής στους διάφορους αρνητικούς συσχετισμούς για να δίνει άλοθη σε μοροφιλόδοξους καβαλάριδες της εξουσίας για να κάνουν αυτή όλη τη βρώμικη δουλειά που δεν πρόλαβε να τελειώσει η δεξιά. Η πραγματική αριστερά πάει κόντρα στο ρεύμα, διαλέγει πάντα το δρόμο της σύγκρουσης, της ρήξης με το σύστημα της εκμετάλλευσης. Όλοι εμείς που ξέρουμε ότι όποιος κι αν είναι στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, μαζί με τους διάφορους κολαούζους τους, θα πιάσει το αντιλαϊκό έργο από εκεί που το άφησε ο προηγούμενος. Όχι μόνο γιατί το κράτος έχει συνέχεια, όπως οι ίδιοι λένε, αλλά κυρίως γιατί η κερδοφορία των επιχειρηματικών κολοσσών πρέπει να έχει συνέχεια, και αυτήν και μόνο υπηρετούν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να μην έχει όμως συνέχεια η φτώχεια, η ανεργία, η ανασφάλεια, για να βάλουμε ένα φρένο, για να εμποδίσουμε μέτρα και με τα μνημόνια, για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα για τη ζωή της λαϊκής οικογένειας, για να ανοίξουμε μια χαραμάδα, για να ζήσουμε καλύτερα τα επόμενα χρόνια, πρέπει να ισχυροποιήσουμε παντού το ΚΚΕ σε όλες τις μάχες και στις εκλογές και στους τόπους δουλειάς και στις γειτονιές και στα σχολιά και στις σχολές. Παντού δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για ανάκτηση των οικονομικών απολειών, βάζουμε στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες μας. Χτυπάμε το συμβιβασμό, την ητοπάθεια, την ανοχή στη φτώχεια, τη ζωή με ψίχουλα που δεν λέγεται ζωή, αλλά όπως τη λένε οι ίδιοι, απλώς επιβίωση. Δυναμώνουμε την πάλη ενάντια στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ, στην οποία μας εμπλέκει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Στέλνουμε μήνυμα ελπίδας ότι υπάρχει διέξοδος για τους λαούς. Και αυτός ο δρόμος, αυτή η διέξοδος είναι η ρήξη και η σύγκρουση για τη δική τους πραγματική εξουσία. Και φίλοι, ο κύριος Τσίπρας κοροϊδεύει όταν λέει ότι στη νέα εποχή μετά την τυπική έξοδο από τα μνημόνια τον τόνο δίνουν όχι η διατήρηση, λέει, των προνομίων των λίγων αλλά οι ανάγκες των πολλών. Έτσι, χωρίς να ντρέπεται, το ξεστομίζει αυτό. Βέβαια, ούτε όλοι εμείς εδώ μέσα και στην υπόλοιπη χώρα ζούμε σε άλλη χώρα, ούτε ο κύριος Τσίπρας και τα στελέχη του. Απλά το θράσος τους περισσεύει και στους σημερινούς κυβερνώντες αυτό το θράσος. Γιατί σε αυτή εδώ τη χώρα, σε αυτό εδώ το σύστημα που είναι καραμπινάτος καπιταλισμός, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, τα δικαιώματα, οι ανάγκες των πολλών, δηλαδή των εργαζομένων, του λαού, θυσιάζονται μόνο για τα κέρδη και τα προνόμια λίγων, μιας χούφτας εκμεταλλευτών. Και αυτό δεν αλλάζει επειδή ολοκληρώθηκε τυπικά το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε πριν 4 χρόνια το καλοκαίρι του 2015 η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τότε. Το αντίθετο. Και στα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης και στα χρόνια της όποιας καπιταλιστικής ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση είναι η ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, το μάτωμα του λαού. Και ας αφήσει αυτά που ξέρει ο κύριος Τσίπρας, ότι δήθεν μαζί με τα μνημόνια έκλεισε ο κύκλος της Ελλάδας της κοινωνικής αδικίας και της κοινωνικής λαιλασίας. Αυτά ας τα κρατήσει για τα στελέχη του, για όσους ακόμα πιστεύουν στη δημαγωγία και τον λαϊκισμό του. Γιατί η πλειοψηφία των αριστερών, των προοδευτικών ανθρώπων που τον εμπιστεύτηκαν και το Γενάρη του 2015 και το Σεπτέμβριο του 2015, είδαν την ελπίδα τους να γίνεται λεπίδα στα χέρια της κυβέρνησης αυτής. Την είδαν να κόβει ΣΥΡΙΖΑ τα δικά τους δικαιώματα. Ξέρει πως η κοινωνική αδικία ζει και βασιλεύει, γιατί ζει και βασιλεύει αυτό το σάπιο σύστημα. Αλήθεια, ποιο τέλος, όπως λένε, μπαίνει στα προνόμια των λίγων, όταν μόλις την προηγούμενη εβδομάδα αυτή η κυβέρνηση ψήφισε τη μείωση της φορολογίας των κερδών από τα μερίσματα των μεγαλομετόχων των ομίλων, όταν έδωσε ένα ακόμη δωράκι στους φαρμακοβιομήχανους με την αύξηση στις τιμές των φαρμάκων. Μήπως η συμφωνία με τις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια ή όσα ετοιμάζονται να νομοθετήσουν για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία στην εφορία έχουν ως κριτήριο την υπεράσπιση των πολλών, των αδυνάτων που είναι τα υπερχρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά? Όχι βέβαια, τις τράπεζες θέλουν να εξασφαλίσουν. Στόχος τους είναι η πάση θυσία από πληρωμή των δανείων. Το ομολογούν και μόνοι τους όταν λένε ότι θέλουν να διευκολύνουν τους φορολογούμενους να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, τα χρέη τους στα ταμεία, την εφορία με σχήματα δόσεων. Για ποιες ανάγκες των πολλών μιλάει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του? Ξέρει μήπως να καλύπτει πολλές ανάγκες ο βασικός μισθός των 650 ευρώ και αυτά μεικτά? Η σύνταξη επίδομα για τους χιλιάδες των συνταξιούχων, ποιες ανάγκες μπορεί να καλύψει σήμερα? Δεν τα λέμε εμείς. Τα στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ τα λένε.
ότι για ένα στα δύο νοικοκυριά το μηνιαίο εισόδημα δεν επαρκεί για ολόκληρο το μήνα. 2 στα 10 νοικοκυριά έχουν τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος. 1 στα 2 νοικοκυριά έχουν ως κύρια πηγή εισοδήματος μια σύνταξη και περισσότερα από 2 στα 10 νοικοκυριά έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, προς τις τράπεζες. Αυτή ακριβώς είναι η κοινωνία που ο ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια της διακυβέρνησής του μας λέει ότι την κράτησε όρθια μόνο με κάποιες αμοιχές και γρατζουνιές. Έλεος. Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να κάνει σε αυτή την κοινωνία, να την ξεκάνει πλήρως. Για ποιες ανάγκες αλήθεια των πολλών μιλάνε? Μήπως για την υγεία που συνεχίζουμε να την πληρώνουμε πανάκριβα, με τα νοσοκομεία που στενάζουν κάτω από το βάρος των ελλείψεων, των κέντρων υγείας που κλείνουν ή υπολειτουργούν, των μονάδων των παιδί του παλιού ΙΚΑ που φυτοζωούν ή οδηγούνται σε κλείσιμο αφού δεν έχουν στοιχειώδεις ειδικότητες. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα και από μένα που τα λέω αυτή τη στιγμή. Και πώς κλείνουν τα νοσοκομεία όπως αυτό της Παναγίας στην περιοχή σας και ποια είναι η κατάσταση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με το κλείσιμο των ιατρείων του πρώην ΙΚΑ στην Κρίνη, στο Βότσι, στο κέντρο της πόλης όπου τα ιατρεία υπολειτουργούν με τρομερές ελλείψεις και σε προσωπικό και σε γιατρούς. Για ποιες ανάγκες των πολλών μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Μήπως για την παιδεία των παιδιών μας, που επίσης την χρυσοπληρώνουμε από την πρώτη δημοτικού και νωρίτερα μέχρι το Λύκειο, μέχρι το Πανεπιστήμιο και βάλε, την οποία βέβαια θα συνεχίσουμε να χρυσοπληρώνουμε και με το νέο σχέδιο του ανεκδίγητου Γαβρόγλου για το Λύκειο και το σύστημα των εξετάσεων. Ένα σχέδιο δηλαδή που κάνει το σχολείο ακόμα πιο εξοντωτικό, ακόμα πιο σκληρό εξεταστικό κέντρο, με περισσότερα φροντιστήρια, αλλά και με λιγότερες γνώσεις για τους μαθητές. Αυτή τη στιγμή, 95.000 μαθητές της Δευτέρας Λυκείου δεν ξέρουν ακόμα ακριβώς με ποιο σύστημα θα εξεταστούν. Αν θα κληθούν σε 3 μήνες να κάνουν μηχανογραφικό με 10 μόλις επιλογές, σε ποια μαθήματα θα εξεταστούν. Το μόνο σίγουρο είναι πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Γαβρόγλου ξέρουν πολύ καλά ότι το σχέδιό τους έχει ήδη απορριφθεί από τους μαθητές, από το μαθητικό κίνημα. Το απέδειξαν άλλωστε οι μεγάλες κινητοποιήσεις, οι φετινές, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, με σύνθημα «Θέλουμε σχολείο που να μορφώνει και όχι να εξοντώνει». Ένα νομοσχέδιο που φτάνει να προκαλεί αμηχανία ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, η οποία ταυτίζεται όχι μόνο σε επίπεδο στρατηγικής αντίληψης και διακηρύξεων με την κυβέρνηση, αφού έτσι κι αλλιώς και οι μεν και οι δε πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΣΑ, που δίνουν αυτές ακριβώς τις κατευθύνσεις, αλλά ακόμα και στις ίδιες τις θέσεις και τις προτάσεις τους. Και εδώ στην Καλαμαριά, η κατάσταση στον χώρο της παιδείας δεν διαφέρει και πολύ. Και εδώ οι κτηριακές υποδομές των σχολείων συνεχώς υποβαθμίζονται. Τα προβλήματα συσσωρεύονται αφού κάποια κτίρια είναι γερασμένα, ασυντήρητα, λόγω και της υποχρηματοδότησης του κράτους προς τους δήμους που έχουν την ευθύνη για τη συντήρηση των σχολείων. Για να μην μιλήσουμε για τις ανάγκες στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, που θεωρούνται μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα πολυτέλεια τις θεωρούν. Αν θέλουμε να δούμε
πώς εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του τις λαϊκές ανάγκες, νομίζουμε πως αρκεί να μιλήσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη για το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, που αντί να το χαίρεται ο λαός και η νεολαία σκόπιμα και συστηματικά όλοι αυτοί προωθούν την παραχώρησή του σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και με αυτή την παραχώρηση φυσικά συμφωνούν όλα τα αστικά κόμματα, μηδενός εξαιρουμένου, αρκεί να σκεφτούμε το ρόλο του γνωστού σε όλους μας υπερταμείου και την υπαγωγή σε αυτό για 99 χρόνια όλης της δημόσιας περιουσίας. Μαθαίνουμε μάλιστα πως πρόσφατα με την απόφαση της κυβέρνησης στο υπερταμείο μπήκαν και 604 στρέμματα δημόσιας γης στην Καλαμαριά, όπως το Κόδρα, αλλά και αρκετά δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, το Κυβερνείο, γήπεδα, οι παλιές καπναποθήκες, ο παιδικός σταθμός και οι φοιτητικές εστίες στην Κρίνη και άλλα δημόσια κτίρια, δημόσιες εκτάσεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία μοιάζουν στα στρατηγικά, στα κρίσιμα για τη ζωή του λαού ζητήματα, σαν δυο σταγόνες νερό. Οι επιμέρους διαφορές που υπάρχουν βέβαια στα προγράμματά τους απλά επιβεβαιώνουν αυτή τη στρατηγική του σύμπλευση. Και ας επιμένει ο κύριος Τσίπρας να μιλάει για δυο δήθεν απολύτως διακριτά σχέδια, εννοώντας αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας στην προσπάθειά του να φτιάξει τη νέα, παρμένη από τα παλιά βέβαια, γι' αυτό και σκουριασμένη διαχωριστική γραμμή, δήθεν πρόοδος από τη μια μεριά, δήθεν συντήρηση από την άλλη, παρουσιάζει το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ ως σχέδιο δίκαιης ανάπτυξης με προοδευτικές τομές, όπως τις λέει, και το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας το παρουσιάζει ως σχέδιο βέβαια οπισθοδρόμησης, σχέδιο για την ελίτ. Ναι, το σχέδιο που υπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία είναι σχέδιο μόνο για τις ελίτ των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των λοιπόν τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου. Μόνο που την ίδια καπιταλιστική κερδοφορία και τα συμφέροντα αυτών υπηρετούν και η πρόταση για δίκαιη ανάπτυξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση για δήθεν βιώσιμη ανάπτυξη όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος είναι πιο ικανός να υπηρετήσει τους ίδιους, το μεγάλο κεφάλαιο, τους κυφήνες, τους εκμεταλλευτές του πλούτου, εγχώριους και ξένους, όλου του πλούτου δηλαδή αυτού που παράγει ο ελληνικός λαός με τη δουλειά του, μέσα από μεταρρυθμίσεις όπως τις λένε που θέλουν να κάνουν, που έχει όμως ανάγκη αυτό το μεγάλο κεφάλαιο. Και οι εργαζόμενοι έχουν αρκετή πείρα πια, μπορούν να καταλάβουν πως κέρδη για τους καπιταλιστές και δικαιώματα και εισοδήματα ικανοποιητικά για τους εργαζόμενους δεν συμβιβάζονται. Κέρδη για τους καπιταλιστές σημαίνει μισθή στα κατώτατα για τους εργαζόμενους, σημαίνει μισή δουλειά, μισή ζωή, γιατί έτσι δουλεύουν όσοι βγαίνουν από τις λίστες της ανεργίας και μπαίνουν μετά στις λίστες της υποαπασχόλησης. Σημαίνει να παίρνεις 300 ευρώ και να λες και ευχαριστώ, να χαμογελάς, όπως πρόσφατα το ξέρετε όλοι σας και όλες σας, εκβίαζε μεγαλοστέλεχος επιχείρησης γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η οποία μάλιστα είχε ψηφίσει και ως απλή λέει εργαζόμενη στο σωματείο για να στείλει αντιπροσώπους. Και βλέπουμε αυτές τις μέρες αυτό το όργιο νοθείας αντιπροσώπων στη ΓΕΣΕΕ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, από κοινού στηρίζουν τη συνδικαλιστική μαφία. Οι εργαζόμενοι όμως δεν θέλουν συνδικαλιστικό κίνημα και ΓΕΣΕΕ εργοδοτών,
αλλά θέλουν συνδικαλιστικό κίνημα σωματεία των εργατών για να προασπίζουν τα δικά τους δικαιώματα. Η βία και η νοθεία δεν θα περάσουν. Αυτό το όργιο που γίνεται αυτές τις ώρες της Καλαμάτας, το εργατικό, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα θα το εμποδίσει. Δυστυχώς, αυτή ακριβώς είναι η λεγόμενη κανονικότητα στους χώρους δουλειάς, την οποία φυσικά δεν ακουμπάει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε τα στελέχη του. Αντίθετα, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να την κουκουλώσουν και για να την μονιμοποιήσουν. Γιατί ακριβώς την εργασιακή ζούγκλα μονιμοποιεί και η αύξηση του κατώτατου μισθού και η πολυδιαφημιζόμενη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που αφορά ελάχιστους εργαζόμενους, αφήνοντας την απέξω την πλειοψηφία, τους περισσότερους. Αυτή ακριβώς την εργασιακή ζούγκλα διαφημίζει και η Νέα Δημοκρατία. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει για επενδυτική έκπληξη που θα έρθει στην Ελλάδα τα επόμενα 3 χρόνια. Γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι οι καπιταλιστές επενδυτές για να έρθουν να επενδύσουν θέλουν τις περιβόητες εγγυήσεις τους. Εγγυήσεις δηλαδή ότι η ζούγκλα αυτή θα παραμείνει, ότι τα νέα προνόμια τους, όπως η μείωση της φορολογίας τους, είναι δεδομένα, όπως άλλωστε υπόσχεται και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν δίκιο λοιπόν οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης να λένε ότι στην ελληνική κοινωνία συγκρούονται 2 εντελώς αντιπαραθετικά, ανταγωνιστικά σχέδια. Και εμείς τους λέμε ότι από τη μια είναι το σχέδιο των 2 αυτών που είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και απ' την άλλη βρίσκεται το επεξεργασμένο σχέδιο του ΚΚΕ το οποίο απαντά στην ανάγκη του λαού μας να καλύψει τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες του. Μόνο που το σχέδιο του ΚΚΕ προϋποθέτει και ένα λαό καλά οργανωμένο, αποφασισμένο να βαδίσει το δικό του δρόμο, να επιβάλλει το δίκιο του για να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του. Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσει καλύτερα ο λαός με μια διαφορετικά, ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Η κοινωνικοποίηση που λέμε εμείς των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής θα απελευθερώσει μεγάλες αναξιοποίητες αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει σήμερα η Ελλάδα και οι οποίες δεν μπορούν και οι οποίες δεν ικανοποιούνται σήμερα, αλλά μπορούν αύριο με αυτή την πολιτική να ικανοποιήσουν τα λαϊκά συμφέροντα. Γιατί η αξιοποίηση του παραγωγικού μας πλούτου με πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό της παραγωγής και της οικονομίας μπορεί να μειώσει την εξάρτησή της από τα διεθνικά μονοπόλια σε κρίσιμους, σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, η διατροφή, οι μεταφορές και άλλα, μπορεί να καλύψει ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Μπορεί να εξαλείψει οριστικά την αναρχία της παραγωγής, τη ζούγκλα του καπιταλιστικού ανταγωνισμού για το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Να αξιοποιήσει και να κατανείμει σε αυτή την κατεύθυνση το σύνολο του εργατικού δυναμικού της χώρας, εξαλείφοντας οριστικά την ανεργία. Η εργατική εξουσία θα εξοικονομήσει έτσι σημαντικούς πόρους που σπαταλώνται σήμερα και δημιουργούν χρέη στο πλαίσιο αυτής εδώ της σημερινής πολιτικής, με κατάργηση των στρατιωτικών δαπανών για τα πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ και όχι βέβαια για την άμυνα της χώρας, με μονομερή διαγραφή
του δημόσιου χρέους, με κατάργηση των πολύμορφων πακέτων κρατικής στήριξης των μονοπωλιακών ομίλων. Εμείς θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν με βάση τις ανάγκες τους δωρεάν σύγχρονες δημόσιες υπηρεσίες υγείας, παιδείας, αναψυχής, προστασίας των παιδιών και των υπερηλίκων. Η αποδέσμευση της χώρας από τις αλυσίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ θα διαμορφώσει ευνοϊκούς όρους για τη σύναψη επωφελών διεθνών σχέσεων συνεργασίας με άλλες χώρες. Αυτό είναι, όλα αυτά είναι με δυο λόγια, το σχέδιο του ΚΚΕ, η πρόταση που καταθέτουμε στο λαό μας. Είναι ρεαλιστικό και αναγκαίο, γιατί πρώτα απ' όλα συμφέρει την εργατική τάξη, το λαό. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή το ΚΚΕ έχει ρεαλιστικό σχέδιο που υπηρετεί τον ελληνικό λαό, δεν έπεσε στην παγίδα της δήθεν πρώτης φοράς αριστερά, την οποία με όχημα τον ΣΥΡΙΖΑ έστησε την κατάλληλη στιγμή το ίδιο το σύστημα για να εγκλωβίζει αριστερούς προοδευτικούς ανθρώπους. Η νέα παγίδα που τώρα πάλι στείνει με όχημα το ΣΥΡΙΖΑ λέγεται δήθεν μέτωπο προοδευτικό ενάντια στην ακροδεξιά και χρησιμοποιεί ό,τι μέσο και τρόπο έχει, ακόμα και γέφυρες φτιάχνει, για να μαζέψει ό,τι ξεπεσμένο, ξεπερασμένο υπάρχει σε αυτό το διεφθαρμένο αστικό σύστημα. Μόνο που τα πολιτικά ρετάλια, γιατί τέτοια είναι, όσο και να τα ξεπλένεις, όπως προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με διάφορα στελέχη που μαζεύει από το παλιό βαθύ διεφθαρμένο ΠΑΣΟΚ, από τους ανεξάρτητους Έλληνες, την Ένωση Κεντρών, τη ΔΙΜΑΡ, τη Νέα Δημοκρατία, πάλι ρετάλια και γυρολόγοι για το προσωπικό του συμφέρον θα παραμένουν. Και για να έχουμε το καλό ερώτημα, τώρα το θυμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά? Γιατί μέχρι πριν λίγο καιρό, πριν ένα μήνα και για 4 ολόκληρα χρόνια, ήταν αγκαλίτσα με αυτή την ακροδεξιά. Γιατί τι είναι η ΑΝΕΛ? Μήπως πολιτική δύναμη του ευρύτερου προοδευτικού αριστερού χώρου? Μέτωπο κάνει αγκαλιά με την ακροδεξιά και τώρα. Πού αλλού μπορεί να κανείς να τοποθετήσει αυτή την κυβέρνηση του που κάνει συναλλαγές και συνομιλίες και λέει διαβολικά καλό τον Τραμπ? Μήπως αλήθεια έχει μέτωπο με την ακροδεξιά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπερασπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της θεωρίας των δύο άκρων, της εξίσωσης του φασισμού με τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό, της δίωξης δημοκρατικών δικαιωμάτων, λαϊκών ελευθεριών? Τώρα το θυμήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το μέτωπο κατά της ακροδεξιάς, όταν οι υπόδικοι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, κοιμάται σπίτι του επειδή η δίκη σέρνεται με ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 4 χρόνια τώρα? Όταν οι υπουργοί του φωτογραφίζονταν στο Καστελόριζο με τους υπόδικους της Χρυσής Αυγής? Όταν οι βουλευτές του καλούνταν στις εκδηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας, τότε ο φόβος της ακροδεξιάς δεν υπήρχε ή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει μερική αμνησία? Και τώρα φέρνει και νομική ποινική διάταξη νόμο για να πέσει στα μαλακά η ηγεσία της Χρυσής Αυγής για διεύθυνση εγκληματικής δολοφονικής οργάνωσης. Αυτά όλα τι είναι? Μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά, στο φασισμό, ή δημιουργία άλοθη με μικροκομματικούς υπολογισμούς προεκλογικά που παραπέμπουν σε συμφωνίες λοποδητών κάτω από το τραπέζι? Πραγματικό μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά, το φασισμό, μπορεί να αποτελέσει μόνο η μεγάλη ισχυροποίηση του ΚΚΕ, το άνοιγμα του δρόμου για ριζικές αλλαγές στην κοινωνία, στην οικονομία,
στο πολιτικό σύστημα. Για να γκρεμιστεί η εγκληματική Χρυσή Αυγή από παντού και από την τρίτη θέση στις βουλευτικές εκλογές και για να πατώσουν οι υποψήφοι της όπου κατεβαίνουν σε δήμους ή περιφέρειες και για να απομονωθούν οι μπράβοι της σε εργατικές λαϊκές γειτονιές στους τόπους δουλειάς, για να δυναμώσει κυρίως η πάλι ενάντια στα συμφέροντα που γεννούν και τρέφουν υλικά, οικονομικά και ιδεολογικά το φασισμό. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση που κατά παραγγελία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ σχεδίασε μια επέσχυντη συμφωνία όπως είναι αυτή των Πρεσπών, έχει το θράσος διαστόματος Πρωθυπουργού να λέει ότι αυτή η συμφωνία ανέδειξε σαφέστατα τη διαχωριστική γραμμή, δικά του λόγια είναι, ανάμεσα στον προοδευτικό πολιτικό κόσμο και στο πολιτικό προσωπικό της πιο ακραίας συντήρησης και αδράνειας. Και μιλά έτσι θρασίτατα για μια ακόμη φορά, για μια συμφωνία καθαρά αμερικανική, καθαρά νατοϊκή. Ακόμα το φωνάζουν ο ένας μετά τον άλλον οι διάφοροι ιμπεριαλιστές που δίνουν συγχαρητήρια στο Τσίπρα και στο Ζάεφ. Μια συμφωνία που μοναδικό στόχο είχε όχι βέβαια τη φιλία, τη συνεργασία των λαών, αλλά για να μπει η Σεβέρνα Μασεντόνια στο ΝΑΤΟ, για να ολοκληρωθεί η ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια, να ανακοπεί η επιρροή της Ρωσίας, ακόμα και της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή είναι νατοϊκή συμφωνία, διατηρεί και τα διάφορα σπέρματα του αλυτρωτισμού, αφού αναγνωρίζει Μακεδόνα πολίτη, μακεδονικό λαό, γλώσσα, όπως ονομάζει αυτά της γειτονικής χώρας, αφήνοντας ανοιχτή μια ανιστόρητη διεκδίκηση αύριο δήθεν ύπαρξης τέτοιας εθνικής μειονότητας μέσα στην Ελλάδα, όταν τα συμφέροντα βέβαια του Διέρη και βασίλευε των Αμερικανονατοϊκών το επιβάλλουν για να το βάλουν μπροστά αυτό το σχέδιο. Αυτό πρέπει να δει σήμερα ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε άνθρωπος του μόχθου που του δίνουν το δηλητήριο του αλυτρωτισμού και του αντιδραστικού εθνικισμού. Και γι' αυτό το δηλητήριο έχουν ευθύνη και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, που παίζουν πολιτικά παιχνίδια και με την ακροδεξιά και ψαρεύουν στα θολά νερά ένα λάξ του αντιδραστικού εθνικισμού ένας, του ιμπεριαλιστικού κοσμοπολιτισμού ο άλλος. Και ό,τι και να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι βρωμιά κι αν προσπάθησε να ρίξει, δεν μπόρεσε ούτε μπορεί να λερώσει την ξεκάθαρη θέση του ΚΚΕ που στέκεται καθαρά απέναντι στον αντιδραστικό εθνικισμό, στον επικίνδυνο κοσμοπολιτισμό του κεφαλαίου. Ακριβώς γιατί στέκεται απέναντι στους ιμπεριαλιστές που σπέρνουν το μίσος, τη διχόνοια, τον εθνικισμό για να διαιρούν τους λαούς. Από πότε η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ συγκαταλέγονται στο στρατόπεδο της προόδου? Από πότε οι ιμπεριαλιστές που με το αίμα των λαών τα σύνορα χαλάζουν χωράνε σε προοδευτικά μέτωπα? Και ο λαός της Θεσσαλονίκης ιδιαίτερα έζησε και έμαθε πολλά, πάρα πολύ καλά το έχει μάθει αυτό, πώς άλλαξαν οι ιμπεριαλιστές τα σύνορα στη γειτονιά μας σε όλα τα Βαλκάνια. Το έζησε πριν 20 χρόνια, όταν ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα είχε γίνει ξέφραγο αμπέλι των Αμερικανονατοϊκών στον πόλεμο κατά της τότε Γιουγκοσλαβίας. Τότε ήταν η σοσιαλδημοκρατία βέβαια στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι η σοσιαλδημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να μετατρέψει όλη την Ελλάδα σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο έχει δεσμευτεί να παίξει ενεργότερο ρόλο το επόμενο διάστημα στα παζάρια για ανατοϊκές διευθετήσεις στα Βαλκάνια, αλλά προανήγγειλε εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό,
προβάλλοντας μάλιστα ανέσχυντα ως πρότυπο, λέει, για το Κυπριακό τη Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τους λαούς μας. Να μπει η σφραγίδα του ΝΑΤΟ σε συμφωνία για το Κυπριακό και στα ελληνοτουρκικά. Γι' αυτό και δεν προλαβαίνει να εισπράττει τα εύσημα από διάφορους αμερικανονατοικούς συμμάχους του ο Τσίπρας. Μάλιστα, τώρα τον κατέταξαν, λέει, και στην ελίτ του ΝΑΤΟ, την ελίτ, αναγνωρίζοντας τις υπηρεσίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο σχεδιασμό της Ιμπεριαλιστικής Συμμαχίας και στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Και φίλοι, το πραγματικό δίλημα που μπαίνει μπροστά στο λαό μας είναι ένα. Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά, ή θα αντεπιτεθούμε μαζικά, δυναμικά παντού για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Η δική μας απάντηση είναι αντεπίθεση. Αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ παντού και στις ευρωεκλογές και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Στις ευρωεκλογές που είναι στις 26 Μαΐου, η μοναδική καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπεριαλιστικό της χαρακτήρα, το αντεργατικό αντιλαϊκό της περιεχόμενο, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί το κόμμα μας δεν παλεύει μόνο για αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία ή για μια απλή αλλαγή νομίσματος, όπως λένε ορισμένοι άλλοι. Το ΚΚΕ δεν είναι ένα γενικά και αφηρημένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα σαν όλα αυτά που λέγονται ευρωσκεπτικιστικά και που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη τελευταία, για να υπηρετήσουν όμως συμφέροντα τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου σε μια σειρά χώρες που επιλέγουν σε αυτή τη φάση την εθνική αναδίπλωση. Το ΚΚΕ είναι εχθρός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέει αυτή την πάλη με την ανάγκη ανατρεπτικής εξέλιξης στην ίδια την εξουσία, στην ίδια την οικονομία της χώρας. Παλεύουμε ενάντια στα μέτρα, στις αντιλαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με συνέπεια, και τότε παλεύαμε που η Ευρωπαϊκή Ένωση έμοιαζε ακλόνητη, αλλά και σήμερα που πολλαπλασιάζονται και βαθαίνουν οι αντιθέσεις και τα ρήγματα στο εσωτερικό της. Και τότε που όλοι μας έλεγαν ότι θα τρώμε δήθεν με χρυσά κουτάλια αν μπούμε μέσα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, και σήμερα που δυναμώνει ο προβληματισμός, που δυναμώνει η αμφισβήτηση. Αντεπίθεση απαντούν την ίδια ώρα και στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών και στο δεύτερο και οι υποψήφοι της λαϊκής εισπύρωσης, των ψηφοδελτίων δηλαδή που στηρίζει το ΚΚΕ και εδώ στην Καλαμαριά, σε όλη τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του λαϊκού μας κινήματος, των προοδευτικών ριζοσπαστικών συσπυρώσεων, των επιστημόνων, των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών, των γυναικών της νεολαίας. Αντεπίθεση είναι η δική μας απάντηση στην επίθεση του κεφαλαίου που επεξεργάζονται οι δικές του ενώσεις και υλοποιούν τα κόμματά του και εξειδικεύουν οι εκλεκτοί αυτών των κομμάτων στους δήμους και στις περιφέρειες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πως οι θέσεις και οι προτάσεις μας έχουν οικονομικό και πολιτικό κόστος μόνο όμως
για την εξουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για το πολιτικό προσωπικό τους που τους στηρίζει και κεντρικά και τοπικά. Οι προτάσεις μας μόνο αυτούς στριμώχνουν, μόνο αυτούς πιέζουν, ενώ αντίθετα αποτελούν όαση ανακούφισης, ανάσα ζωής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα, για τους νέους και τις νέες. Οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, γιατί είναι φιλολαϊκές πραγματικά, γιατί απαντούν σε λαϊκές ανάγκες και η πραγματοποίησή τους απαιτεί σύγκρουση και ρήξη με αυτά τα μεγάλα συμφέροντα. Σε αυτή την κατεύθυνση δημιουργούμε και τις προϋποθέσεις και τους συσχετισμούς. Για να πάρει ακριβώς ανάσα αυτός ο λαός, να δυναμώσει την πάλη του, να επιβάλλει ένα φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης που θα έχει ως προτεραιότητα τις δικές του και μόνο ανάγκες. Και αυτό είναι δυνατό να γίνει με έναν άλλον όμως προσανατολισμό. Με προσανατολισμό και σχέδιο αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων, των αντικειμενικών δυνατοτήτων της ίδιας της εποχής μας, αλλά και της χώρας μας. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις δυνατότητες του λαού να την οργανώσει αυτή την αντεπίθεση. Με προϋπόθεση βέβαια όλα αυτά να γίνουν, ο λαός να βρίσκεται πραγματικά στην εξουσία και όχι στα λόγια όπως λένε άλλα κόμματα, να κάνει αυτός κουμάντο στην οικονομία, συνολικά στην κοινωνία. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα, Κεσαριανή, Χαϊδάρη, στην Πετρούπολη, στην Ικαρία, οι εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπύρωσης που εκλέξαμε το πεντάχρονο που πέρασε, έδρασαν ακριβώς με αυτά τα αιτήματα του λαού μας, του κινήματός μας, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων πρόβαλαν τα λαϊκά προβλήματα, απέσπασαν και κατακτήσεις, έδωσαν ανάσα, έδωσαν κυρίως κουράγιο στο λαό. Οι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι στους δήμους που άσκησαν διοίκηση, έχοντας το επίκεντρο της προσοχής τους τις λαϊκές ανάγκες, και λέω σε αυτούς ειδικά τους 5 δήμους που ήταν οι κομμουνιστές δήμαρχοι, εμπόδισαν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη των λαϊκών οικογενειών, μείωσαν σημαντικά τη δημοτική φορολογία, χτύπησαν την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου, στήριξαν το σχολείο, διεύρυναν το δίκτυο των παιδικών βρεφικών σταθμών, πήραν πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει μέσα στη φτώχεια. Στήριξαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων στους δήμους τους. Υπερασπίστηκαν και διεύρυναν με λαϊκές κινητοποιήσεις και χώρους πρασίνου, αναψυχής, άθλησης. Διεκδίκησαν γενικότερα έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας. Διεύρυναν το μέτωπο στην πάλη ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη, τα διάφορα προγράμματα θεραπείας. Διεκδίκησαν χώρους και υποδομές προς όφελος του λαού μας. Αντεπίθεση λοιπόν απαντούν και ένας προς έναν όλοι όσοι αποφασίζουν σήμερα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, γιατί ξέρουν πως εμείς είμαστε αμετακίνητοι στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού. Στις επάλξεις του αγώνα για τα δίκαια του λαού μας άφησαν κάποιοι πριν μερικά χρόνια, και εκεί, σε αυτές τις επάλξεις, μας ξαναβρίσκουν και σήμερα. Και τους καλούμε για να βαδίσουμε ξανά όλοι μαζί. Όχι μόνο, αν θέλετε, μπροστά στις εκλογές, αλλά και μετά από αυτές, και κυρίως μετά από αυτές. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από άλλους πολιτικούς χώρους, που συμπορεύονται όμως σήμερα με το ΚΚΕ σε όλη τη χώρα, στον αγώνα, στο κίνημα και στις εκλογές.
Μαζί θα βρεθούμε και στους αγώνες για να εμποδίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, για να κερδίσουμε αλλά και να ανοίξουμε επιτέλους το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ικανοποίησης των αναγκών του λαού μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, τα διάφορα άλλα κόμματα μπαλαντέρ σε αυτό το γκάλπικο διπολισμό επικεντρώνουν στο ποια κυβέρνηση, ενώντας από το γνωστό αυτό δίπολο, το δικοματισμό θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Εμείς πρέπει να τους αντιστρέφουμε το ερώτημα και να απαντάμε όση σημασία έχει ποια κυβέρνηση και τι είδους κυβέρνηση θα είναι πάνω την άλλη μέρα, ακόμα ίδια και μεγαλύτερη σημασία σήμερα έχει και το ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει την επόμενη μέρα για να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα όταν και αν δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δημιουργηθούν προϋποθέσεις μιας πραγματικά φιλολαϊκής διακυβέρνησης με την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εάν η επόμενη κυβέρνηση είναι μια από τα ίδια, είτε με αυτοδυναμία κάποιων εκ των δύο του διπολισμού, είτε με κυβερνητικές πλειοψηφίες, δηλαδή συγκολήσεις κορποχωρίων σαν αυτές που γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, πρέπει να τους απαντήσουμε καθαρά ότι σας μάθαμε όλους σας και από την καλή και από την ανάποδη. Ξέρουμε καλά πλέον ποιοι είστε και τι θα κάνετε. Θα διατηρήσετε τα ματωμένα πλεονάσματα στο 2060. Θα διατηρήσετε τους αντιλαϊκούς μνημονιακούς νόμους. Θα εφαρμόσετε όλες τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν. Θα μειώσετε το αφορολόγητο. Θα αυξήσετε τους πληστηριασμούς. Γιατί τους λέμε για σας κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Οι δεσμεύσεις σας απέναντι στους Αμερικάνους, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεδομένες. Στέκεστε κλαρίνο μόνο μπροστά τους. Και γι' αυτό μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι όποιες διαχωριστικές γραμμές προσπαθείτε να στήσετε ξεθοριάζουν πλέον εντελώς. Για μας όμως αδιαπραγμάτευτες δεδομένες είναι μόνο οι ανάγκες του λαού μας και της νεολαίας μας και οι ανάγκες αυτές να ικανοποιηθούν στο ακέραιο και τίποτε άλλο. Γι' αυτό σας απαντάμε ισχυρό κουκουέ για να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην αντιλαϊκή κυβέρνηση, όπως κι αν αυτή ονομάζεται. Χρειάζεται... Χρειάζεται ένα πολύ πιο ισχυρό κουκουέ και στη Βουλή και στο λαό. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ισχυρή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα γίνει εκεί πιο δυνατό το όχι του λαού μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου. Θα είναι μήνυμα και στους άλλους λαούς, στους συντρόφους μας από άλλες χώρες που δίνουν τη δική τους μεγάλη μάχη. Απέναντι στο αντιλαϊκό πλαίσιο εδώ της τοπικής διοίκησης με περισσότερους εκλεγμένους δημάρχους, δημοτικούς, περιφερειακούς συμβούλους της λαϊκής εισπύρωσης που δεν θα είναι υπηρέτες και προσωπικό υπηρετικό της κεντρικής εξουσίας, κάτι το οποίο αποδείξαμε όταν βρεθήκαμε στην ηγεσία στις διοικήσεις των Δήμων, θα καταφέρουμε να δώσουμε πολλές ανάσες ανακούφισης σε όσους υποφέρουν. Με υποψήφιο δήμαρχο, για παράδειγμα, εδώ στην Καλαμαριά, το Βικέντιο Αντωνάκη. Με υποψήφιο περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, το Σωτήρη Αβραμόπουλο. Ισχυρή φωνή, δηλαδή, του λαού μας παντού. Αυτή είναι η απάντησή μας, η υποταγή στο σημερινό μίζερο, βάρβαρο και αδιέξοδο δρόμο.
η ισχυρή φωνή λαού παντού. Αυτό είναι το μοναδικό δικό μας δίλημα για να κάνουμε επιτέλους την πραγματική διαφορά. Και το μπορούμε σε αυτές τις εκλογές, αυτά τα χρόνια, να ανοίξουμε αυτό το δρόμο σε όλες τις μάχες και στο κίνημα. Καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα τα καταφέρουμε. Έχουμε τις δυνατότητες, έχουμε τα κουράγια, τις αντοχές. Κυρίως έχουμε σωστό πρόγραμμα, θέληση, πίστη για αγώνα. Γεια σας.